Φωτιά έχει πάρει το οικοδομικό κόστος, προκαλώντας νέο πονοκέφαλο στους κατασκευαστές και όχι μόνο. Αρκετός είναι ο κόσμος που μπήκε στη διαδικασία της ενεργειακής αναβάθμισης του σπιτιού του με το εξοικονομώ κατοίκον. Όμως, με το τεράστιο κόστος που έχουν τα οικοδομικά πλέον υλικά, πολλοί είναι αυτοί που αποφασίζουν να παγώσουν την ανακαίνιση. Κοιτάξτε τώρα, σε απόλυτα νούμερα διαφοροποιούνται ανάλογα και το τι φτιάχνει ο καθένας. Θα σας πω το εξής, ότι μεσοσταθμικά το κόστος της οικοδομής, που συμπαρασύρει προφανώς και δημοφιλείς εργασίες όπως είναι αυτές του εξοικονομώ, έχει μεσοσταθμικά μέσα σε 1-1,5 χρόνο αυξηθεί στο 30-40%. Η έλλειψη οικοδομικών υλικών είναι ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα. Θερμομονώσεις, αλουμίνια, αυτοματισμοί και ηλιακοί θερμοσύφωνες είναι πλέον δυσεύρετοι. Υπάρχει και έλλειψη πλέον υλικών στην αγορά. Φανταστείτε ότι μια δημοφιλής κατηγορία εργασίας στο εξοικονομώ είναι αντλίες θερμότητας. Αυτή τη στιγμή, εάν πας να παραγγείλεις σε εταιρείες σοβαρές, αξιόπιστες, αντλίες θερμότητας, μπορεί να καθυστερήσουν 3, 4 και 5 μήνες να στις φέρουν. Πονοκέφαλος είναι και οι τιμές στα υλικά. Ο σίδηρος από 0,80 ευρώ έχει φτάσει πλέον στο 1,5 ευρώ. Ενώ το καλώδιο χαλκού από 11 ευρώ έχει φτάσει πλέον στα 36 ευρώ. Θα σας πω για ένα σπίτι, όταν ήθελε κάποιος να το φτιάξει 10.000 ευρώ, ένα σπίτι μεσαίας κατηγορίας, μια μόνο κατοικία. Μην δεν μιλάμε ένα υπερπολιτελέστατο σπίτι, έτσι μιλάμε ένα σπίτι όπως δουλεύει μεσαίας τάξης κόσμο, φτιάχνει σπίτια. Εκεί που ήθελα, ας πούμε, ένα παράδειγμα 10.000, τώρα θέλει 14 και 15. Μοναδική λύση στο σκοτάδι που έχει προκληθεί είναι να υπάρξουν αυξήσεις στις επιδοτήσεις, ώστε ο κόσμος να καταφέρει να ολοκληρώσει την ανακαίνιση του σπιτιού του. Μόνο και μόνο για το μήνα Απρίλιο είχαμε μία αύξηση, δηλαδή από το τέλος Μάρτιο μέχρι το τέλος Απρίλιο, είχαμε μία αύξηση στην ηλεκτρική ενέργεια, στα τούβλα, στα παρκέτα στους αγωγούς, η οποία φτάνει, πλησιάζει σε πολλές περιπτώσεις το 5%. Το αδιάκο πορό αλυτιμών στα οικοδομικά εργαλεία φέρνει σε δυσχερή θέση μηχανικούς και ιδιοκτήτες. Εκτιμάται ότι το μέσο κόστος ανακαίνησης έχει εκτοξευθεί από τα 950 ευρώ στα 1.600 ευρώ.